έτσι να περάσουμε κατευθείαν στο ψητό, γιατί και εσείς έχετε προπόνηση. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο και στον προπονητή της Μαλεσίνας που λέει ότι τα μπαράζ για αυτόν έχουν τελειώσει, αλλά και για τον ποδοσφαιριστή της Θήβας και τον προπονητή της Θήβας που είπαν ότι η Χαλκίδα ευνοείται ούτε λίγο ούτε πολύ, αυτό ήθελαν να πούν, και ότι δεν παίζουν με 10 παίχτες ενώ αυτοί παίζουν σχεδόν με 10 παίχτες σε όλα τα μάτς. Έλα Καραμπά. Αν πιστεύουν ότι έχει τελειώσει η διαδικασία, καλά κάνουν και το πιστεύουν. Αν θεωρούν ότι δεν έχει τελειώσει η διαδικασία, καλά κάνουν και το θεωρούν. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει. Είτε το πιστεύουν είτε το πιστεύουν, εμείς πρέπει να κερδίσουμε την Κυριακή και θα κερδίσουμε. Τώρα, αν πιστεύουν ότι τελείωσε χθες, δεν ξέρω, εντάξει, είναι δικό του, δεν ξέρω πώς μπορεί να το βλέπουν μέσα στο μυαλό τους. Για μας δεν έχει τελειώσει τίποτα πάντως. Θα προετοιμαστούμε για ένα τελικό μέσα στο γήπεδό μας. Να αντιμετωπίσουμε μια ομάδα με κίνητρο, σίγουρα. Έτσι θα προετοιμαστούμε όλη τη βδομάδα. Και θα δούμε τι θα γίνει μέσα στο γήπεδο την άλλη Κυριακή. Τώρα αυτό ο καθένας πώς το βλέπει. Καλά, όσον αφορά για την για τις δηλώσεις του φίλου μου του Αλέκου, εντάξει, ο καθένας πιστεύει, εντάξει, όντως υπάρχει ένα γεγονός ότι έχουν μείνει με 10 παίχτες. Δεν έχω δει τα παιχνίδια στο μεταξύ μας παιχνίδι μέσα στη Χαλκίδα. Η κόκκινη είναι δικαιολογημένη. Ο Γιάννης έχει κάνει 2 μαρκαρίσματα, τα οποία είναι για κίτρινη κάρτα, καθαρά. Δεν ξέρω τι έχει γίνει στα υπόλοιπα παιχνίδια της ομάδας. Και για να το λέει, ίσως νιώθουν ότι δεν έπρεπε να φάνε τις κόκκινες, δεν ξέρω και εγώ τι. Πάντως εμείς σίγουρα δεν ευνοηθήκαμε πουθενά. Πρέπει να πω εγώ 3 παιχνίδια που έχω δει στα μπαράζ. Η διαιτησία είναι άψογη. Είναι από τις καλές διαιτησίες. Έτσι πιστεύουμε και εμείς. Και στη Θήβα ήταν καλή η διαιτησία. Και στο Καρπενήσι πολύ καλή διαιτησία. Και στη Μαλεσίνα που έχω δει αυτά τα 3 παιχνίδια έχω δει. Είναι πάρα πολύ καλή διαιτησία. Τώρα... Έτσι θεωρούμε και εμείς. Τουλάχιστον όσον αφορά εμάς, τα παιχνίδια που παίζουμε εμείς. Τώρα τι γίνεται, αν στα άλλα τα παιχνίδια γίνεται κάτι άλλο, δεν ξέρω τι να σας πω. Εγώ μπορώ να έχω άποψη μόνο για τα δικά μας τα παιχνίδια. Θα είχατε λόγο στη Μαλεσίνα να γκρινιάξετε, αλλά δεν το κάνατε. Δεν το κάναμε γιατί τα θεωρούμε ότι όπως εγώ μπορεί να κάνω ένα λάθος, μπορεί να κάνει και ο διαιτητής ένα λάθος. Δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν καραυγαλαίο. Έκαναν δύο λάθη που ήταν εναντίον μας. Το ένα μπορεί να είναι και καραυγαλαίο, το γκολ του Βαγγέλη. Στο 60, αλλά δεν βγήκε κανένας από εμάς να πει το οτιδήποτε. Σε κανένα σημείο όλης αυτής της διαδικασίας, εδώ και 20 μέρες, δεν έχω ακούσει έναν δικό μας άνθρωπο να πει ότι μας κάνανε. Και επαναλαμβάνω, για τα δικά μας τα παιχνίδια. Δεν μπορώ να έχω άποψη τι έχει γίνει στο παιχνίδι Θήβα Μαλεσίνα, Μαλεσίνα Θήβα, δεν ξέρω. Είναι άλλο θέμα αυτό. Τουλάχιστον εμείς δεν έχουμε ευνοηθεί, είμαι 100% σίγουρος, και είναι και όλος ο κόσμος σίγουρος ότι δεν έχουμε ευνοηθεί. Από εκεί και πέρα είναι άλλο θέμα. Γκρινιάζουν στη Θήβα για την αποβολή του Μπινιάκου με τον Έολο στο 4-0, αλλά όταν προηγείσαι 4-0 και δίνεις δικαίωμα στο διαιτητή, νομίζω ότι είναι ανοησία, έτσι δεν είναι? Εντάξει, τώρα τι να πω, ότι δηλαδή υπάρχει περίπτωση να έχουμε βάλει εμείς στο διαιτητή να βγάλει κόκκινη κάρτα στο Γιάννη? Αυτό αφήνουν να εννοηθεί. Για να μην παίξει ο Γιάννης με εμάς. Τώρα τι να πω. Μπορεί. Όπως γκρινιάζουν και στη Μαλεσίνα, Αλέξανδρε, για τις καθυστερήσεις των 7 λεπτών που εμείς λέμε ότι θα έπρεπε να είναι 15. Εδώ πέρα μπορούμε να επικαλεστούμε και τις αντιδράσεις των ίδιων των ποδοσφαιριστών της Μαλεσίνας, που το ξέρανε ότι έχει γίνει. Γιατί μόλις έχει πει 5 αρχικά, πέφτει ο τερματοφύλακας κάτω και το ξέρουν και τα ίδια τα παιδιά, ότι έχει πάει από πάνω και του λέει άλλα 2. Και του το δίνει και χαρακτηριστικά με το χέρι. Και πετάνε και τις μπάλες. Και πετάγανε και τις μπάλες. Παίζαμε για τουλάχιστον 7-8 λεπτά με 2 και 3 μπάλες μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Δεν είπε κανένας τίποτα. Προφανώς είναι ένα επικοινωνιακό παιχνίδι για να δείξουν ότι η Χαλκίδα έχει ευνοηθεί, ότι φταίει για όσα έχουν γίνει στις ομάδες τους, προφανώς για να καλύψουν και τις ευθύνες που έχουν, αλλά και για να διαμορφώσουν και ένα κλίμα για το παιχνίδι της Κυριακής. Εμείς δεν έχουμε ευνοηθεί πάντως, αυτό είναι σίγουρο. Γι' αυτό είμαστε 100% σίγουροι. Αυτό μπορούμε να πούμε, σε αυτό μπορούμε να αναφερθούμε. Δεν έχουμε ευνοηθεί, δεν έχουμε αδικηθεί. Αυτό θέλαμε, και αυτό γίνεται, να είναι όπως ήθελε και όλος ο κόσμος. Και δεν μπορούμε τώρα να αναφερόμαστε σε διαιτητές Super League που παίζουν οι άνθρωποι. Δεν είχε κανένα λόγο να κάνει το οτιδήποτε. Αλλά και επαναλαμβάνω, εμείς μπορούμε να αναφερθούμε μόνο στα δικά μας παιχνίδια. Δεν έχει γίνει το παραμικρό. Ό,τι έχει γίνει είναι ανθρώπινο, ξεκάθαρα. Πολύ ωραία. Για να κλείσουμε και αυτό το θέμα, και επειδή ξέρουμε ότι ο χρόνος σας είναι περιορισμένος και θέλετε να αποχωρήσετε,
θέλουμε να κλείσουμε με μία πρόσκληση προς τον κόσμο που προφανώς θέλετε να κάνετε για το παιχνίδι της Κυριακής. Αλέξανδρε, να ξεκινήσουμε από σένα. Ναι. Αρχικά τον ευχαριστούμε πολύ που ήταν κοντά μας σε όλη τη διαδικασία των Μπαράζ και όλο το χρόνο. Εμείς από την πλευρά μας καταφέραμε να βγούμε πρωταθλητές. Θέλαμε να πάρουμε και το κύπελλο για να δώσουμε ακόμα μεγαλύτερη χαρά στον κόσμο. Από εκεί και πέρα φτάσαμε στη διαδικασία των Μπαράζ. Ο κόσμος έδειξε ότι είναι κοντά μας. Θέλουμε να συνεχίσει να είναι κοντά μας. Την Κυριακή τον έχουμε περισσότερο ανάγκη, πιστεύω, από κάθε άλλη φορά. Και να είναι σίγουρο ότι θα δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό για να πάρουμε αυτό το παιχνίδι και του χρόνου να είμαστε όλοι μαζί στην παραπάνω κατηγορία, στη γάμα εθνική. Κώστα. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι όπως τους ευχαριστούμε για την παρουσία τους εντός και εκτός έδρας μέχρι σήμερα, δεν το συζητάμε, τους θέλουμε ένα ακόμα περισσότερο την Κυριακή να βοηθήσουν και εμάς και, όλο το αγωνιστικό τμήμα της ομάδας και να ευχαριστηθεί και η διοίκηση που είναι στην ομάδα μας βλέποντας ένα γήπεδο για ακόμα μια φορά γεμάτο, να έχει περισσότερο κόσμο από ό,τι είχε με τη Θήβα. Να είναι σίγουροι, θέλουμε υποστήριξη από το πρώτο μέχρι το 90 λεπτό, να μας υποστηρίξουν και να το νιώθουμε από το πρώτο μέχρι το 90, να είναι σίγουροι ότι θα τα δώσουμε όλα, ό,τι έχουμε και δεν έχουμε. Και στο τέλος, να πανηγυρίσουμε όλοι μαζί και να μπουν και αυτοί στην παρέα μας μέσα για να είμαστε όλοι μαζί. Μόλις τελειώσει το παιχνίδι. Αυτό το κλισέ ότι ο κόσμος δίνει φτερά στα πόδια ισχύει τελικά? Άμα η υποστήριξη την νιώθεις από την αρχή, από το πρώτο λεπτό, ναι, είναι μεγάλο σύν. Δεν το συζητάμε. Μπορεί οι αντίπαλοι μερικές φορές, ο αντίπαλος έχοντας την καλή του ψυχολογία, όντας καλός ποδοσφαιριστής, να μην τον ενδιαφέρει, αλλά σε σένα δηλαδή μπορεί να μην επηρεάσει τον αντίπαλο, όμως θα δώσει σίγουρα σύν στον παίχτη της ομάδος σου. Σίγουρα θα βοηθήσει τον παίχτη της ομάδος σου να δώσει το κάτι παραπάνω. Και ας μην επηρεάζει το αντίπαλο. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Ελπίζουμε να τα πούμε μετά την Κυριακή. Θα έχουμε πολύ περισσότερα να πούμε σίγουρα και για τις προϋποθέσεις που θα ξεκινήσει η Τρίτη Εθνική. Εσείς οι δύο τη ζήσατε και πέρυσι. Αλλά όλα αυτά καλύτερα να τα συζητήσουμε από την ερχόμενη Δευτέρα. Σας ευχαριστούμε ξανά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.